πούμε δύο πράγματα για τα ελληνοτουρκικά που βρισκόμαστε. Σε συνδυασμό με το. Δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση, χειροτερεύει. Η κατάσταση δεν νομίζω ότι απέχει από το να την αποκαλέσουμε κρίσιμη. Ναι. Με την έννοια ότι έχουμε μια έντονη ρητορική, η οποία βλέπουμε πλέον ότι απασχολεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διάβασα σήμερα το πρωί νωρίς δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι. Είναι βέβαια εδώ και ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Τα οποία αναφέρουν ότι προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή αρχικών μέτρων. Αλήθεια, ναι, να μας πει, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ναι, αλλά για το ρωσικό όμως. Το οποίο όμως. Όχι για το θέμα των ελληνικών. Δεν θα διαφωνήσω, αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, κύριε Μαρκόπουλε. Αν από την ελληνική πλευρά θα έπρεπε να τεθεί μετεπιτάσσεως στο ζήτημα των κυρώσεων για την Τουρκία, για τα δικά μας θέματα, όχι για τα ρωσικά. Οπωσδήποτε αποτελεί έναν κρυφό άσο στο μανίκι της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση με μετριοπάθεια και ψυχραιμία αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις. Βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση. Mm-hmm. Βλέπουμε την αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο μίλησε για τις τουρκικές προκλήσεις. Ναι, είναι νομίζω οι κυρώσεις ένα άσος στο μανίκι της χώρας, που αν χρειαστεί και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η αντιπολίτευση σας χρεώνει ότι καθυστερήσατε στο συγκεκριμένο θέμα. Η ενεργή μας διπλωματία είναι αυτή που βάζει πλέον την Τουρκία μέσα στο στόχαστρο, έστω και δια της Ρωσίας. Θα τις δούμε όμως τις εξελίξεις. Είναι όμως σαφές ότι πλέον η ενεργή διπλωματία της κυβέρνησης αναδεικνύει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Μην το πλατιάσουμε πολύ. Κύριε Παπαδημούλη, υπάρχει πιθανότητα να επιβληθούν και οι Ρώσοι στους Τούρκους από την Ευρώπη, τόσο που την ξέρετε εκεί και... Γιατί εκεί ο καθένας λέει τα δικά του. Κοιτάξτε, υπάρχει ανάγκη πρώτα απ' όλα να επιβληθεί, ναι, να επιβληθούν κυρώσεις έναντι της επιθετικότητας Ερντογάν και έναντι και του διπλού παιχνιδιού που παίζει ο Ερντογάν στον Ουκρανικό πόλεμο που προκάλεσε η εισβολή του Πούτιν. Αλλά μέχρι τώρα, επί χρόνια, κυρώσεις ακούμε και κυρώσεις δεν βλέπουμε και στις τελευταίες συνόδους κορυφής το κεφάλαιο κυρώσεις έχει βγει και από την ατζέντα και δεν το θέτει η ελληνική με την πλευρά. Επιτακτικότητα που πρέπει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψηφίσματά του ζητά και κυρώσεις και εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Τώρα για το καινούριο που είναι κυρώσεις για τη στάση Ερντογάν που έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο πλυντήριο για Ρώσους ολιγάρχες και ένα μεγάλο πέρασμα για παράκαμψη εμπόριο, των κυρώσεων ουσιαστικά. Για παράκαμψη των κυρώσεων. Σκοπεύω, για να μην αναρωτιόμαστε, να ρωτήσω την Κομισιόν ζητώντας κυρώσεις προκειμένου να δώσει μια καθαρή απάντηση. Αλλά κακά τα ψέματα. Ναι. Η μεγάλη δύναμη στο θέμα των κυρώσεων βρίσκεται στο Συμβούλιο. Ναι. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει και κάνει καλή δουλειά και είμαστε οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ενωμένοι σε αυτά. Μάλιστα. Και πετυχαίνουμε ψηφίσματα 70% έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στην Κομισιόν. Η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν είναι ανεπαρκέστατη σε αυτό το ρόλο. Mm. Και γενικότερα θα έλεγα, αν πιάσουμε για τα ενεργειακά. Καλά, εκεί. Επομένως, για μένα τον πόλεμο που παρατείνεται και χτυπάει όχι μόνο την Ουκρανία και το ρώσικο λαό, αλλά και την Ευρώπη, όχι τους Αμερικάνους, όχι τους Κινέζους. Δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτή η φρίκη. Πάμε σε ύφεση και σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Για να μείνω στις κυρώσεις λίγο, κύριε Παπαδημούλη. Για τις κυρώσεις σκοπεύω να καταθέσω ερώτηση και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο, ζητώντας κυρώσεις στην Τουρκία, για μας. Και για τα δύο. Υπάρχει ένα θέμα που θέτουν κάποιοι και λένε ότι αν πάμε να βάλουμε τώρα κυρώσεις, ενδεχομένως να μην πετύχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο, κάτι το οποίο θα είναι ήττα των ελληνικών θέσεων. Στρατηγικά. Να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Νομίζω ότι αν δεν διεκδικείς στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη σημερινή, δεν παίρνεις τίποτα. Επομένως, αν ξεκινάς, δεν ζητάω τίποτα γιατί μπορεί και να μην το πάρω, είσαι εκ των προτέρων από χέρι χαμένος. Ένα. Και δύο. Το να ζητά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρώσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Γιατί το ζητούμενο απέναντι στον Ερντογάν είναι εθνική στρατηγική που δυστυχώς δεν υπάρχει, με αρχή, μέση και τέλος. Και όταν η αντιπολίτευση είναι αυστηρότερη από την κυβέρνηση, κάνει καλό στη χώρα. Θυμίζω τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το χώρα.
Ναι. Το χρόνο, ναι. Τη συνεννόηση. Καλά, ναι, ναι, ναι. Εσείς όμως έχετε πάει με γραμμές όπως για παράδειγμα με τα pushbacks και δεν εννοώ. Κάτσε το, άστο τώρα, δεν θα πλακωθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Σκανδαλίδη, μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, το συζητάμε σοβαρά. Επί του θέματος. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες. Η μία είναι αφορά την τοποθέτηση, την πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι τελευταία ο κ. Μητσοτάκης ύψωσε λίγο τους τόνους ρητορικά και καλά έκανε, διότι πια οι προκλήσεις και οι εκβιασμοί είναι άνευ προηγουμένου. Όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση ακόμα είναι στη λογική της πολιτικής κατευνασμού. Το λέω αυτό, γιατί. Γιατί θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να βάλει στο Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης να βάλει στο Συμβούλιο, το θέμα της σύνδεσης, το έχει προτείνει και ο κ. Ανδρουλάκης αυτό, της ειδικής σχέσης που ετοιμάζεται για την Τουρκία, με τις κυρώσεις που έχουν σχέση με την μη πάνω στις ειδικές σχέσεις, στο οικονομικό δηλαδή, στο οικονομικό ζήτημα, με τις κυρώσεις, ούτως ώστε να μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει ένα πόντο παραπέρα από τη ρητορική αντιπαράθεση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το θέμα του εμπάρκου των όπλων προς την Τουρκία από πλευράς της Ευρώπης. Ξέρετε, αυτά τα θέματα. Ο Μακρόν λένε ότι μπορεί να πάει στην Τουρκία, το άφησε ανοιχτό, ενδεχομένως γιατί του ζητάει όπλα ο Ερντογάν. Εγώ καταλαβαίνω όλα αυτά τα συμφέροντα που παίζονται, όπως τις γερμανικές επιχειρήσεις στην Τουρκία, όπως τα όπλα της Γαλλίας κλπ. Αυτές είναι πάγιες τακτικές των χωρών. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπάρχει ένα Συμβούλιο κορυφής το οποίο αποφασίζει για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα, αν υποθέσουμε εγώ ότι. Εγώ λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το κλίμα πρέπει να κλιμακώσουμε το στόχο μας. Να μην μείνουμε μόνο στα ψηφίσματα και στις αποφάσεις συμπάθειας. Τώρα, συγγνώμη. Όλοι παραδέχονται ότι πια. Πάντως, για το Ουκρανικό πάντως. Και αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Όλοι παραδέχονται στον κόσμο ότι οι Τούρκοι μας εκβιάζουν, μας απειλούν, μας κάνουν. Αυτό δεν πρέπει να κλιμακώσουμε τους στόχους μας. Και πρέπει να βγει επιθετικά η ελληνική κυβέρνηση να βάλει τα επόμενα βήματα για να μπορεί να τα διαπραγματευτεί. Να ρωτήσω κάτι. Αν μπουν τώρα στην Τουρκία και οι Ρώσεις, έστω για το Ουκρανικό, ας πούμε, που είναι πιο εύκολο στους Ευρωπαίους να το κάνουν. Τι δηλαδή οι Ρώσεις θα τους κάνουν, να τους πούνε, ας πούμε, όπως είναι στη Ρωσία, ας πούμε, οι τάδε Τούρκοι ολιγάρχες, δεν θα αυτό, τέτοιου είδους, ας πούμε. Ρωτάτε εμένα. Ναι, εσείς θα πούνε. Κοιτάξτε, αυτά. Δηλαδή, τι καταλαβαίνετε, ας πούμε. Αυτά που συνήθως γίνονται και με τα οποία ξεκινάνε είναι στοχευμένες κυρώσεις σε επιχειρήσεις και πρόσωπα που παίζουν αυτό το παιχνίδι της παράκαμψης των κυρώσεων κτλ. Έχει κόστος για τον Ερντογάν αυτό. Ορίστε. Για τον Ερντογάν έχει κόστος. Αν υπάρξει αυτό, θα έχει. Και όσο πιο έντονες είναι οι κυρώσεις και τόσο πιο ενισχυμένες, τόσο μεγαλύτερο. Αλλά ακόμη είμαστε στο αν. Και ακούστε με, επειδή χρόνια τώρα κυρώσεις ακούμε και κυρώσεις δεν βλέπουμε, η πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρξουν. Και είπε και κάτι ο κύριος Σκανδαλίδης, σωστό, που θέλω να το συνεχίσω πολύ σύντομα. Καίγεται ο Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα για την Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει ένας μηχανισμός που να λέει, αν δεν εξασφαλίσεις αυτά και αυτά, stop στην επιθετικότητα απέναντι στην Τουρκία, δεν έχει Τελωνιακή Ένωση. Και επίσης, ακόμη και αν προχωρήσει το καρότο, θα υπάρχει ενσωματωμένο το μαστίγιο που λέει, αν στην πορεία παραβιάζεις, ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός θα ενεργοποιεί κυρώσεις. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε δεχθεί κριτική ως ομάδα, ευρωομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το θέμα των επαναπροωθήσεων. Σας χρεώνουν δηλαδή, έχω ακούσει κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς, να λένε ότι επί της ουσίας με τη στάση σας διευκολύνεται τη ρητορική του Ερντογάν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο, τυχοδιοκτικό σε μια στιγμή που πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι στην επιθετικότητα Ερντογάν, να εξαπολύονται τέτοιες άθλιες βολές εναντίον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ο Ερντογάν εργαλειοποιεί το προσφυγικό απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα, είναι ευρωτουρκικό. Και παίρνει τις διαστάσεις που παίρνει, γιατί ο Ερντογάν παίζει με τη Στρόφιγγα και με τους διακινητές και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τη δουλειά της. Η στάση της χώρας είναι σωστή απέναντι σε αυτό, στο μεταναστευτικό. Η στάση της χώρας οφείλει να είναι όχι, έχει ελλείμματα. Η στάση της χώρας πρέπει να είναι καταγγέλουμε τον Ερντογάν και για την εργαλειοποίηση του προσφυγικού και ταυτόχρονα
τηρούμε όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Συνθήκη της Γενέβης και ζητάμε από την ευρωπαϊκή ελίτ, όχι πάρτε μερικά λεφτά εσείς στην Ελλάδα και κόφτε το λαιμό σας και δέστε τι θα κάνετε και με τον Ερντογάν, αλλά ευρωπαϊκή αναλογική κατανομή με αυτές τις προβλήματος. Ρε παιδιά, και προσέξτε, ναι. Εδώ, αν κάποιος βοηθάει τον Ερντογάν είναι όταν μετατρέπει αυτό το θέμα σε θέμα φτηνής εσωτερικής αντιπαράθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ανοιχτά σύνορα. Δεν λέει open borders. Υπάρχει ένας αντίλογος ως προς αυτό. Εγώ θα είμαι μετρημένος σε αυτά τα οποία θα πω. Υπάρχουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε delivery boys της τουρκικής προκλητικότητας και των τουρκικών θέσεων. Εμείς το έχουμε επισημάνει. Εγώ να μην πάω στη γραμμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει φιλοτουρκική πολιτική, να μην πάω σε αυτό. Όχι, άμα την πιστεύεις να πας. Άμα δεν την πιστεύεις, μην πας. Είπα, θα είμαι στοχευμένος σε αυτό το οποίο θα πω. Δεν μπορεί όμως τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κύριος Αποστολόπουλος βγαίνει και λέει το ελληνικό λιμενικό πνίγει, σκοτώνει κόσμο στο Ανατολικό Αιγαίο, να κάθονται δίπλα και να μην αντιδρούν. Ευρωβουλευτής σας ήταν, κύριε Παπαδημούλη. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Έχουμε, επειδή άκουσα ότι δεν υπάρχει στρατηγική, έχουμε μια κυβέρνηση που έχει σαφή στρατηγική. Κύριε Παπαδημούλη, εγώ συμμετέχω στον ΟΑΣΕ, στο Ad Hoc Committee για το Migration. Παρακολουθούμε βουλευτές σας, οι οποίοι στην ενωμένη, στην στάση των Τούρκων, οι οποίοι καταγγέλουν pushbacks για τη χώρα μας, βάζουν ερωτήματα και σπάνε τις εθνικές γραμμές. Δεν λέω ότι υιοθετούν απόλυτα την τουρκική κριτική. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν ρογμές στο εθνικό μέτωπο από μια στάση και μια ρητορική. Και να ολοκληρώσω. Είπατε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στρατηγικής. Η Ελλάδα δεν ήταν αυτή η οποία μίλησε για τα F-16 στο Κογκρέσο για την Τουρκία, δημιουργώντας και εντάσεις από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν ήταν αυτή που διαστόματος του Πρωθυπουργού την προηγούμενη μόλις εβδομάδα έθεσε τα ζητήματα τουρκικής προκλητικότητας. Προφανώς είναι θετικό να συζητάμε τα επόμενα βήματα. Όμως υπάρχει μια στρατηγική και όταν χρειαστεί τα θέματα του εμπάργκο πιο σκληρά. Το επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Τα λοιπόν, έχουν θανάσω στο μανίκι. Έλα, κύριε Σκανδαλίδη, και να λοιπόν, μιλήσετε μετά. Ακούστε. Ναι, όχι, και να προλάβουμε να πούμε κάτι και για τις υποκλοπές. Να πούμε και για τις υποκλοπές. Με συγχωρείτε, να πω κι εγώ κάτι. Ναι. Εγώ έχω να πω κάτι γι' αυτό. Και ως μέλος της Επιτροπής εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι το μεταναστευτικό είναι το χαρακτηριστικό πρόβλημα όπου ο σημερινός δικοματισμός στην Ελλάδα το χρησιμοποιεί για εσωτερική κατανάλωση κατά κόρον. Ενώ είναι ένα εθνικό θέμα που θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει όλοι στην αντιμετώπιση του. Θα φέρω το παράδειγμα. Είναι δυνατόν να ζυμώνεται η χώρα επί εβδομάδες, εάν εκεί που ήταν οι πρόσφυγες στον Εύρο είναι εθνικός χώρος, ανοίγει στην Τουρκία. Είναι δυνατόν να μην λύνονται αυτά τα θέματα αμέσως, με απευθείας συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων, να μην αναπτύσσεται αυτή η φιλολογία και αυτή η αντιπαράθεση που κάνει ζημιά στη χώρα. Ναι. Είναι δυνατόν στα θέματα αυτών, στα γεγονότα που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες με τους ανθρώπους που πνιγήκανε και με όλα αυτά. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια σαφής ενιαία στάση στην Ελλάδα που να έχει σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε σχέση και με την εθνική μας άμυνα και με τα σύνορα και με την προστασία και με όλα αυτά, αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Να μην υπάρχει μια συζήτηση, να γίνεται σε ένα επίπεδο ενωτικό, ουσιαστικό, ούτω ώστε η χώρα να έχει μια πολιτική απολύτως συντεταγμένη πάνω σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Συμφωνούν. Αυτό δεν είναι. Συμφωνούν. Αυτό δεν είναι. Τι είδε, μην τους πεις όταν κάνει κυβέρνηση. Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν τυχαίο ότι στο παρελθόν δεν ξέρω. Λέει σωστά πράγματα. Ναι. Ωραία. Συμφωνώ. Λοιπόν, μην το υποβαθμίζουμε το θέμα. Όχι, δεν το υποβαθμίζουμε καθόλου. Μην το μετατρέπουμε σε πολιτικές καντρίλες. Όχι, εγώ λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τα γίνει. Πάμε λίγο στην αδαμαντία αλλιώς υποκλοπές. Πάμε και λίγο στην ακρίβεια που καίγεται ο κόσμος. Και στο άρθρο των Financial Times θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο. Καταρχήν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει δημόσια συζήτηση για το θέμα των υποκλοπών. Ας αφήσουμε την Επιτροπή, καταρχάς την Πέμπτη, να συνεδριάσει για μια σειρά διαδικασίες. Έχω διαβάζω εδώ. Έχουν βγει ανακοινώσεις των κομμάτων. Το Πασόκ διαμαρτύρεται. Ο κύριος Ηλιόπουλος τον άκουσα χθες εδώ. Στην πρωινή εκπομπή είπε εμείς θα το δημοσιοποιήσουμε. Μόνιμα, ΣΥΡΙΖΑ είναι να διαμαρτύρεται χωρίς να έχει καμία πρόταση. Όχι, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να πω κάτι. Έχουμε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η επιτροπή περίπου ήταν αχρίαστη γιατί δεν έχει βγάλει τίποτα. Εγώ ως μέλος της επιτροπής θα πω ότι και συμπεράσματα για το Predator βγήκαν
και συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την νομιμότητα των διαδικασιών και συμπεράσματα για τα χρόνια ακόμα και τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα, γελάω. Συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μπορείτε να μου πείτε ποιος παρακολουθούσε λοιπόν τον Ανδρουλέκη? Τώρα, με συγχωρείτε, ως μέλος της Επιτροπής. Μα μου λέτε, μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν γνωρίζετε, κύριε Στάθη, ότι είναι μια απόρριτη διαδικασία. Με καλείτε να σπάσω. Μα καλά, όχι, δεν σας καλώ να το. Με καλείτε αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν σας καλώ. Ξέρετε γιατί σας απαντάω έτσι. Γιατί έρχεστε εδώ και λέτε στον κόσμο, κύριε Μαρκόπουλε, λέτε στον κόσμο, μάθαμε πράγματα από την Εξεταστική. Μόνο που ο κόσμος δεν έμαθε γιατί παρακολουθεί το αρχηγός του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος, κύριε Μαρκόπουλε. Να σας πω κάτι, να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή την νομοθεσία και να κάνουμε χαρτοπόλεμο τα πορίσματα σε ό,τι αφορά την ΕΥΠ, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έβλεπα εδώ τους καλούς συναδέλφους, οι οποίοι με αγωνία έλεγαν για την Τουρκία, αγωνία για το τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ μιλάμε για μια απόρριτη διαδικασία, μιλάμε για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Όμως τα άρα κόμματα, τι λέτε, ότι είχε σχέση με την Τουρκία αυτά, είχε σχέση με εθνικό θέμα και παρακολουθήσαμε. Τα κόμματα εντός συμμετείχαν, διαμόρφωσαν άποψη. Σήμερα θα παραδώσουν τα πορίσματά τους. Την Πέμπτη έχουμε το διαδικαστικό κομμάτι. Θα γίνει δημόσια. Μα μιλάμε για μια απόρριτη διαδικασία. Συνεδρίαση ορομέλεια. Θα γίνει δημόσια. Θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Έχουμε διαδικασίες. Κύριε Παπαδημούλη. Να προλάβει να μιλήσει και ο σκανδαλής από το θέμα. Η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει μυστική συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Η πρόθεσή της να απαγορευτεί στα κόμματα να δημοσιοποιήσουν τα πορίσματά τους για αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι θέμα δημοκρατίας και για το δεύτερο σκάνδαλο που είναι η συγκάλυψη του σκανδάλου είναι εξευτελισμός του κοινοβουλευτισμού, είναι ομολογία πολιτικής ενοχής γιατί αποκλείω αν το κάνουν να μην έγινε με εντολή Μητσοτάκη και επίσης θα οδηγήσει σε μια παρόξηση της πολιτικής ζωής, επικίνδυνη, και σε μια οπισθοχώρηση της δημοκρατίας, σε μια στιγμή που προηγουμένως συζητάγαμε σοβαρά ότι έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τον πόλεμο, ναι, τα κρύβια. Εγώ... Λοιπόν, ρωτώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τον κύριο Μαρκόπουλο, αν τα κόμματα δώσουν τα πορίσματά τους, ή όπως θα ήθελα εγώ, το κοινό τους πόρισμα. Τα κόμματα της αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα πάνε, δεν μπορεί να συμφωνήσετε, ρε παιδιά, σε αυτό τουλάχιστον. Θα πάνε φυλακή. Εάν κάποιος ζητήσει να μάθει ο ελληνικός λαός τι βρήκατε εσείς στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε, θα είναι παράνομος. Έχετε σκεφτεί την εικόνα της κυβέρνησής σας στην Ευρώπη ασφαλείας, όταν συζητηθεί ακόμα όταν κάνετε τέτοια πράγματα. Γνωρίζετε και η τελευταία μου φράση. Γνωρίζετε και αν είναι επικίνδυνο για την Εθνική Ασφάλεια. Η τελευταία μου φράση. Δεν διάκοψα κανέναν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο συνάδελφός μου και φίλος μου, παρά τις διαφορές μας, την Πέμπτη κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση ήταν ανοιχτή και δημόσια. Ναι. Αυτό το κοντράστ στην Ελλάδα απαγορεύεται η συζήτηση, η δημόσια, κύριε την ώρα που στην Ευρώπη πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Σκανδαλίδη, παρακαλώ. Δείχνει την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας. Πάμε είναι ομολογία κύριο... ενοχής. Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είχε πάθει το εξής. Για δεν βγάζετε κοινό πόρισμα, ρε παιδί μου. Όταν πάρει. Με τον. Κοινό πόρισμα πρέπει με να κάνει. Να κάνει κοινό πόρισμα. Αν είσαι εκλογή. Όχι, ρε παιδί μου, άλλο τώρα. Αφού συμφωνούν σε όλα αυτά. Μ' αρέσει που διακομωδείτε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Εγώ μιλάω για πράγματα. Κοινά πόρισματα δεν γίνονται διότι είναι έτσι οι εσωτερικές εξελίξεις. Σας είπα προηγούμενα πώς προχωράνε. Και με ευθύνη κυρίως της κυβέρνησης που δίνει το πολιτικό στίγμα και την, αν θέλετε, την ατμόσφαιρα, μην ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Πάτε να συνδέσετε τα πάντα με τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Όχι, ρε παιδί. Εδώ μιλάμε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει του κακού το δρόμο και δεν σταματά. Δεν σταματά πουθενά. Πρώτα μας είπε ότι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή αυτοί που θα παραβιάσουν το απόρριτο. Δεύτερο, τις απλές ερωτήσεις. Δεν έβγαλε τίποτα επιτροπή. Είναι φανερό ότι δεν έβγαλε τίποτα επιτροπή. Τα πορίσματα θα είναι θεωρητικά. Διότι δεν έβγαλε τίποτα επιτροπή. Επί της ουσίας δεν τοποθετήθηκε η επιτροπή. Και δεν κατάφερε να βγάλει στο φως αυτά που έπρεπε να βγάλει. Υπάρχει ένα κράτος στην Ελλάδα που είναι η ΕΥΠ και η οποία κρατάει φτασφράγιστα μυστικά τα πάντα όσα αυτή θεωρεί ότι είναι εθνικές υποθέσεις και δεν υπάρχει έλεγχος από το Σύνταγμα, από την ΑΔΑΕ, από την Επιτροπή. Από την Επιτροπή πρέπει να γίνει δημόσια συνεδρίαση. Βεβαίως. Μα τώρα θα φτάσω στη δημόσια συνεδρίαση. Με συγχωρείτε. Υπάρχει δηλαδή μια πορεία, γι' αυτό λέω του κακού τη σκάλα. Πάει, κατεβαίνει συνέχεια. Τώρα φτάνουμε στο αδιανόητο.
Δεν έχει ξαναυπάρξει δημόσια απαγόρευση δημόσια συνεδρίαση τη Βουλή. Ούτε για τα μέγιστα εθνικά θέματα. Ούτε για τα ίμια. Αυτός πια ο Ανδρουλάκης είναι ο κατάσκοπος, ο επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Ναι. Δεν μπορείτε λοιπόν να μας πείτε επιτέλους. Αφήστε να είναι αυτό. Όχι, υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας στον τόπο και διαφάνειας που αφορά το μοντέλο λοιπόν με τον οποίο κυβερνιάται λοιπόν τώρα. Μάλιστα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει για να την πάμε ακρίβεια πάντως. Δεν τα προλάβαμε. Τι να πρωτοπούμε. Θα συζητήσουμε την επόμενη φορά.